Εγώ δεν βρίσκω, δεν τον βρίσκω τον Σόζον παράλογο κάθε φορά. Ναι. Μιλάει σωστά. Εντάξει. Κάποιες φορές μιλάει σωστά. Ο Χάρος, από αυτό που βλέπουμε, ναι. Έχει μπει σε μια ομάδα η οποία από την αρχή έχει ισχυρούς δεσμούς. Δηλαδή τα αγόρια με τα αγόρια, τα κορίτσια με τα κορίτσια και δύσκολα βλέπουμε ότι ξέρεις μπορεί ναι, να σπάσει. Αλλά τι να κάνουμε τώρα που είναι και ένα καινούριο παίκτη ναι, και πρέπει να απομονώσει. Είναι ένα παιδί το οποίο δεν μπορείς εύκολα να του πεις κοίτα, έτσι είναι τα πράγματα εδώ στην ομάδα. Πρέπει ναι, να συμβαστεί. Είναι αντιδραστικό. Είναι αντιδραστικό και φαίνεται ότι είναι και πολύ δυναμικό και εκφέρει. Υποστηρίζει την άποψή του κτλ. Κοίταξε, αν δεν υπακούει. Ή αν δεν προσαρμόζεται με τους κανόνες της ομάδας που τους έχουν φτιάξει δύο μήνες πριν. Κάποια είναι πολύ συγκεκριμένη, είναι ένα θέμα. Χθες που παρακολουθούσα την εκπομπή με τη Μαρία, που έλεγε η Μαρία ότι δεν είναι κακό παιδί ο Σόζον, απλά είναι υπερβολικό σε κάποια πράγματα. Και το ότι ο γεγονός ότι μπήκε και δεν τηρεί τους κανόνες που ήδη πρέπει να έχει ένα σεβασμό. Αναφέρθηκε ναι. Και πολύ η Μαρία στο σκηνικό που είχε γίνει τότε με τις καρίδες. Ναι. Αλλά λες ότι απλά δεν μπορεί να το χτυπάει συνέχεια. Είναι από αυτό. Κάνει συνέχεια πραγματάκια ο Σόζον που δεν τα βλέπουμε εμείς και δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αλλά πραγματικά φαίνεται ότι τους εκνευρίζει. Τους εκνευρίζει γιατί είναι ένας πολύ ανήσυχος άνθρωπος. Ναι. Ό,τι και να πει, με τέντο δεν. Τώρα βλέπουμε ας πούμε στο τρέιλερ, το τρέιλερ που παίζει ότι πήγε να βοηθήσει τα κορίτσια. Δηλαδή ο τρόπος της Κατερίνας ήταν λίγο απότομος. Και λίγο άκομψος. Ήταν λίγο ότι με έχει εκνευρίσει. Αλλά δεν πρέπει αλλά να είναι αυτό το σκηνικό ναι, μόνο. Πρέπει είναι να μόνο είναι προσθετικό. Το βλέπουμε ότι γενικά μπλέκεται παντού. Και επίσης θυμάστε και από τα χθεσινά τα πλάνα του ναι. Σε λίγο. Που μπορεί να μην τα είδαμε στο βραδινό επεισόδιο, αλλά εμείς εδώ τα είδαμε το απόγευμα. Το ότι μίλαγε ο άνθρωπος εκεί στο κούτρο και τσίλης. Εύη, Κατερίνα, με αυτή τη σειρά. Ήταν πολύ άσχημο αυτό το πράγμα. Πολύ άσχημο, γιατί μήπως κάνει πράγματα. Αν είδες και το βλέμμα του ήτανε, πού πάνε, γιατί. Κάπως περίεργο. Είναι λίγο υπερβολική, πιστεύω, και οι παίκτες με το Σόζον. Δηλαδή αυτό που έγινε προχθές, τώρα γυρνάμε δύο επεισόδια πίσω, το οποίο λέει με το ξύλο που λέει δεν θέλω να χαράζω πάνω στην νεκρή φύση και μετά τον δείχνει να. Αυτό ας πούμε τώρα. Εντάξει. Ναι. Ήταν υπερβολικό. Δηλαδή από τα παιδιά ήταν. Είναι σαν να προσπαθείς από οτιδήποτε και να σου πει αυτός ο άνθρωπος. Ναι, να τον βγάλεις ότι ναι. Όχι, ότι είχε άδικο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Να τον γιώσεις. Δεν υπήρχε λόγος. Και βλέπα. Και σε αυτά που η συνέντευξη που έδινε ο Σόζον που γυρνάει και έδειχνε τα πλάνα. Κάρφωνε. Με το μονόζυγο και το μονόζυγο. Έχουμε